Στο θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου από την καναδικών συμφερόντων εταιρεία Eldorado Gold, μητρική στις χρυσορυχία Thrakis ΑΕ, ήταν αυτό που κυριάρχησε στη συνάντηση που είχαν ο Καναδός πρέσβης στην Ελλάδα και ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Ο πρέσβης ζήτησε ουσιαστικό και επικοδομητικό διάλογο, τονίζοντας ότι η καναδική κυβέρνηση εγγυάται για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα της εταιρείας, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης επανέλαβε την άρνησή του για την επένδυση αυτή. Το θέμα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων χρυσού στην περιοχή του Περάματος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης μονοπόλησε τη συζήτηση που είχαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τον Καναδό πρέσβη στην Ελλάδα Ρόμπερτ Πεκ και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ευάγγελο Λαμπάκη. Ο κ. Πεκ ξεκαθάρισε πως δεν εκπροσωπεί την εταιρεία αλλά την καναδική κυβέρνηση, η οποία και εγγυάται για τη σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και την ευαισθησία της Eldorado Gold Corporation, μητρική της εταιρείας Χρυσορυχία Thrakis ΑΕ, σε θέματα περιβάλλοντος. Από την αρχή ωστόσο της συζήτησης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ήταν ξεκάθαρος. Έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν την απόλυτη καταστροφή και δεν θέλουμε να συζητάμε παραπάνω. Κουραστήκαμε. Θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους να αναπτύξουμε εδώ τη γεωργία μας, την κοινοτροφία μας, την ενεργεία μας, τον τουρισμό μας, τα δάση μας, για να μπορέσουμε μέσα από αυτό που γνωρίζουμε εμείς, κρατώντας την καθαρότητα του τόπου μας, να προκόψουμε. Αν πραγματικά εκτιμάτε τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα αυτόν που ανεβαίνει στον χώρο, αφήστε μας ήσυχους, γιατί δεν μπορούμε άλλο. Και να ξέρετε, για να σας τα πω όλα και να τελειώνω, ότι κι αν ακόμα πάρουν άδεια από την Αθήνα, η οποία είναι σύμμαχή σας, η Αθήνα είναι μαζί σας. Εάν ακόμα πάρουν άδεια, να ξέρετε ότι εγώ και οι συμπολίτες μας θα πάμε εκεί στο Πέραμα και θα εμποδίζουμε τις μπουλντόζες να σκάψουν το ιερό χώμα μας. Ο Καναδάς στηρίζει την οικονομία του στην μεταλλευτική πολιτική του και θεωρώ ότι ως λαός είμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος. Ωστόσο, 350 μεταλλεία λειτουργούν δίπλα και μέσα στις πόλεις μας χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πεκ, ο οποίος και ζήτησε για μία ακόμη φορά έναν ανοιχτό, δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο, προκαλώντας βεβαίως την ανάλογη απάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Ελπίζει και ελπίζει πραγματικά αυτή εδώ η συνάντηση να είναι η αρχή ενός οικοδομητικού διαλόγου. Πρέπει όμως και εσείς να καταλάβετε πως ήδη η κυβέρνηση έχει πει το ναι, έχει εντάξει μάλιστα το έργο στις επενδύσεις Fast Track και μάλιστα είτε συμφωνείτε είτε όχι, αυτό αποτελεί γεγονός. Λοιπόν, η Αθήνα δεν σκέπτεται το συμφέρον και τη ζωή την ίδια των Θρακιωτών εδώ στη Θράκη. Οι δήμαρχοι της Θράκης γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις αποφάσεις της Αθήνας και σηκώνουν τα αεράκια. Η εταιρεία ζήτησε να δημιουργηθεί μια επιτροπή με μέλη ορισμένα από την Δημοτική Αρχή, η οποία και θα ελέγχει τη διαδικασία εξόρυξης και εκμετάλλευσης του χρυσού, δήλωσε ο πρέσβης, ο οποίος και κάλεσε το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης να σκεφτεί περισσότερο προς την κατεύθυνση δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες και θα συγκρατήσουν τους νέους. Στον Καναδά, στη Φιλανδία, γίνονται τα ορυχεία και αναπτύσσονται δίπλα στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Γιατί όχι και στην Ελλάδα, διερωτήθηκε ο κύριος πρέσβης. Εσείς θα πάρετε το χρυσό, τους 450 τόνους, και εμείς θα κρατήσουμε το ωκεάνιο. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό, όταν έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να το κάνουμε? Μπορεί να υπήρξαν κακές πολιτικές, κακές επιλογές, κακή πολιτική στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια, αλλά έχουμε κλίμα, έχουμε θάλασσα, έχουμε ηλία, έχουμε γεωργία, έχουμε κτηνοτροφία, έχουμε ήλιο, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε εκείνους αληθινά τους τομείς που μπορούμε. Και όταν, κύριε πρέσβη, θα υπάρξει δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε και το χρυσό, γιατί δεν λέμε όχι στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, λέμε ναι στο νατριούχο άστριο, σε ένα σε όλα πράγματα που υπάρχουν, στο καλκό και δεν ξέρω ποιο άλλο, αλλά σε αυτό που χρειάζεται και άνοση λέμε απόλυτα όχι. Όταν θα συμβεί και θα μπορούμε να το βγάλουμε το χρυσό μας εμείς οι Έλληνες χωρίς κιάνιο, θα το βγάλουμε εμείς για μας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να το δώσουμε σε εσάς. Τονίζω πως η Ελλάδα χρειάζεται τέτοιες υπεύθυνες επενδύσεις, γιατί περί υπεύθυνες επενδύσεις πρόκειται. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή και πετυχημένη σε αυτό το τομέα, στον τομέα των εξορίξεων. Φυσικά τονίζει πως κάθε ζήτημα επένδυσης είναι αυτοδιοικητικό. Δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Όμως, για άλλη μια φορά λέει πως είναι πραγματικά μια υπεύθυνη επένδυση που θα πρέπει να σκεφτείτε. Απευθύνει πρόσκληση σε εσάς, φυσικά, άμα θέλετε, να
πάτε στην Φιλανδία ή στον Καναδά ή σε χώρες στις οποίες τα αρχεία αυτά λειτουργούν, προκειμένου να μπορέσετε να δείτε πώς κοινότητες οι οποίες βασίζονται κατά 100% στην εξόριξη μπορούν πραγματικά να συνεπάρχουν ζωή και ορυχείο μπορούν να συνεπάρξουν. Ο κύριος Πέκ ανακοίνωσε μια σειρά επισκέψεων αλλά και συζητήσεων. Παράλληλα, ο ίδιος μετέφερε το επενδυτικό ενδιαφέρον Ελληνοκαναδού επιχειρηματία, ο οποίος και προτίθεται να δημιουργήσει βάση υδροπλάνων στην περιοχή, τα οποία και θα εκτελούν πτήσεις σε νησιά αλλά και γειτονικές χώρες. Ενώ ζήτησε από τον Δήμαρχο να του αναφέρει σε ποιους ακόμη τομείς θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία. Οποιαδήποτε επενδυτική δράση πλην των χρυσορυχείων τη συζητάμε ευχαρίστως και παρέχουμε και όλες εκείνες τις προϋποθέσεις τις οποίες χρειάζεται ο κάθε επενδυτής προκειμένου να βοηθήσουμε και τον επενδυτή και τον τόπο μας. Επομένως, δεν θα πούμε ναι. Του ζήτησα βέβαια αφού ο ίδιος θέλησε να μάθει αν υπάρχουν και άλλες δυνατότητες επενδυτικές και μια που μιλάμε για καναδέζικα κεφάλαια του είπα ότι ναι, έχουμε τη γεωθερμία μας, έχουμε τα αιματικά λουτρά, έχουμε τα αιωλικά πεδία και έχουμε ένα λιμάνι το οποίο είναι καταπληκτικό από πλευράς προοπτικής μια και συνδέει όλες τις αγορές από το Γιβραλτάρ μέχρι και τις χώρες της Βαλτικής μέσω του Μπουργκάς και της Βάρνας.